Μουσική μέλισσα. Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στην σημερινή εκπομπή να ακούμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, κύριο Φώτιο Γιανακάκη. Την περίοδο που ήμασταν φοιτητές και μετέπειτα παρακολουθούσαμε ανελιπώς χοροδίες, τη μεγάλη χοροδία του Στανίτσα, η οποία ιδρύθηκε το 68, τον Ιούνιο του 68, και το αρχάς του 70 κάναμε την πρώτη μας εκδήλωση στο Χίλτον. Δηλαδή επί 1,5 χρόνο κάναμε πρόβες. Μπορεί ο αείμνηστος Θρασίβουλος Στανίτσας να μην ήταν σε κάποιο δύο κάπου, ξέρω εγώ, να διδάσκει, αλλά η χοροδία αυτή και τα μαθήματα τα οποία κάναμε και η διδασκαλία που έκανε για να βγει αυτό το πράγμα όπως το ήθελε αυτός, ήταν για μας μεταπτυχιακά. Mm. Δεν, δηλαδή ούτε καν μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Ήταν τα διαστήματα. Που σας λέω, επί 1,5 χρόνο κάναμε πρόβες. Και μετά, δεν είμαστε έτοιμοι, όχι, δεν είμαστε. Είχε και το δαχτυλίδι αυτό το χοντρό εδώ, ένα ωραίο δαχτυλίδι, ναι. Και το χτυπούσε έτσι, και χρόνο. Έκανε για το χρόνο, και όχι έτσι έλεγε, όχι έτσι. Μας το έλεγε, πάλι εμείς. Ερχόταν πάνω, από πάνω σου, εκεί που ψέναμε. Ο Πάνος και άκουγε. Εμείς λοιπόν, εμείς, και εγώ προσωπικά, νέος. Ναι, ναι. Λέω τώρα θα έρθει και σε μένα. Και προσπαθούσε να ακούσει, να δει τι γίνεται. Ήθελε να, επειδή ξέρετε, όταν ιδρύθηκε αυτή η χοροδία, την ίδρυσε ο νέος κύκλος Κωνσταντινουπολιτών. Ναι. Ήρθαν όλοι, ήρθε Βασιλικός, ήρθε Πέτας, Λαμπρόπουλος, Φουσέκης, Μακαρούνης, αλλά αυτοί όλοι είχαν διάφορο ύφος, είχαν άλλους δασκάλους, δηλαδή δεν ήταν μοιημένοι στο πατριαρχικό ή στο πολιτικό, όπως θέλετε. Οπότε για να γίνει αυτή η μίξη, για να βγει κάτι που ήθελε σαν πατριαρχικό ύφος, έπρεπε να κάνουμε πολλές πρόβες. Δεν γινόταν αλλιώς.
Γι' αυτό και πιστεύω θα έχετε ακούσει και τις κοροδίες που είναι... Το αποτέλεσμα όμως ήταν... Ήταν εξαίρετο, εξαίρετο. Με εσάς τους νεότερους ήταν πιο αυστηρός ή πιο επιεικής? Κοιτάξτε, ήταν πολύ δίκαιος. Μάλιστα. Δίκαιος ήταν. Ίσα ίσα εγώ πιστεύω ότι ήθελε να σε βοηθήσει, αλλά ήθελε να καταλάβει και πώς τα λες, τι λες και τα λοιπά. Θυμάμαι μια φορά, γιατί κάθε του Αγία Ανδρέα εδώ στο Σύλλογο κάναμε εκδηλώσεις και ψέλναμε τον κήρυκα της πίστεως και τα λοιπά και δύο-τρία. Μια χρονιά λοιπόν συνήθως ερχόταν ο Στανίτσας. Και μετά βραβεύαμε και τους μαθητές τους, των γονιών, των πολιτικών γονιών ας πούμε. Μετά κάνα δύο χρόνια ήρθε και ο Μαγούρης έψαλε, εμείς πάλι μαζί. Και μια χρονιά μου λένε να πας εσύ, γιατί δεν μπορεί ο Μαγούρης. Πάω εγώ έτσι, με δύο-τρία παιδιά και... Λέγαμε το δοξαστικό, είχε έρθει και ο Στανίτσας. Την ώρα λοιπόν που λέγαμε εμείς το δοξαστικό, έρχεται και κοιτάει να δει από πού το λέμε. Εμείς εκείνη τη στιγμή, ξέρετε, τώρα σηκώθηκε, τι ήθελε. Ας πούμε, απλά ήθελε να δει αν λέμε όντως από το, ας πούμε, το... πιο μάθημα, εν πάση περιπτώσει. Τώρα δεν κατάλαβα, κάναμε λάθος και ήθελε να δει ή εντυπωσιάστηκε, εγώ εκεί έμεινα, ότι εντυπωσιάστηκε παρόλο που ήμασταν νέοι και είπαμε αυτά τα μαθήματα και ήρθε να δει από πού τα λέμε, μήπως τα λέμε ξέρω, και απ' έξω. Είχε μια, ήθελε όμως να ξέρει, ήταν πάντα δίκαιος, ήταν δίκαιος. Είχε... Πάντα ήθελε δίπλα του να είναι σωστοί άνθρωποι, ήταν γεγονός. Εγώ, για να σας ολοκληρώσω, μετά που ήρθα από την Κωνσταντινούπολη δεν ήξερα πού να πάω και ένα διάστημα δεν πήγαινα πουθενά. Αλλά τυχαίως βρίσκω τον... Μαφίδι στο δρόμο, μάλιστα, μέσα σε ένα λεωφορείο, αγκαλιές, φιλιά και τα λοιπά και μετά συνέχισα στον Άγιο Νικόλο και σε Αριανής, αλλά σχεδόν 3 χρόνια. Μετά έφυγε από εκεί, πήγε στη Σαλαμίνα, δεν μπορούσα να τον ακολουθήσω και εκείνη την περίοδο έρχεται και ο Μαγούρης στην Κεσαριανή, ναι, στην Παναγίτσα. Πήγα εκεί, έκατσα άλλα 3 χρόνια, μεγάλη εμπειρία ο Μαγούρης, είχε μια καθαρότατη φωνή και τα διαστήματά του ήταν τζάμι, δεν έπαιζαν. Έμαθα αρκετά πάρα πολλά και συγχρόνως πήγαινα και στη χοροδία του δασκάλου, του Στανίτσα. Είχαμε πάει πολλές εκδηλώσεις, είχαμε κάνει και με τον Στανίτσα και με τον Μαγούρη στον Παρνασσό και με τον Μαφίδη εννοείται σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και απέκτησα κάποια εμπειρία. Μετά με τον Στανίτσα τα αφιερώματα που για τον Μπερεκέτη, για τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη κτλ. Εκεί συμμετείχα και στις πρόβες, βεβαίως. Στο Γρηγόριο το Πρωτοψάλτη τα κείμενα, αν θυμάμαι καλά, τα είχε φτιάξει τα μουσικά κείμενα, έτσι, ο Γρηγόρης ο Στάθης. Αλλά τον Μπερεκέτη τον επεξεργάστηκε ο ίδιος ο Στανίτσας. Όλο αυτό, ναι, δεν άφησε. Που έχουν κυκλοφορήσει νομίζω και όλες αυτά. Ναι. Δόξα τη καία.
Πιστεύω εγώ ότι
απόρρια ότι δουλεύαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ δουλεύσαμε. Και το υλικό καλό σίγουρα. Το υλικό, γιατί αυτός είχε, όχι διασκευάσει, εδώ τώρα τίθεται ένα θέμα, δηλαδή πώς ορισμένοι κατηγορούν ότι επεμβαίνουν, γιατί εγώ δεν επεμβαίνω, αλλά εγώ ψάλλω αυτοί που τα επεμβαίνουν. Επεμβαίνουν στα παλιά μαθήματα και τα λοιπά. Κανείς δεν μπορεί να μην θαυμάσει τα κείμενα που γράφτηκαν. Ας πούμε το άνωθεν προφήτε. Ένα μάθημα, τι να πω, δεν ξέρεις, δεν μπορεί να συλλάβεις πώς το σκέφτηκε και το έγραψε έτσι δομημένα, ωραία και τα λοιπά. Ήρθε όμως ο Στανίτσας και αυτό το μάθημα το ανέδειξε στο υπέρτατο βαθμό. Μιλάμε το κάτι άλλο. Λοιπόν, επομένως δεν πρέπει να κατηγορούν. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι είναι θείο χάρισμα που έγινε αυτό το πράγμα και ειδικά ο Στανίτσας. Και μάλιστα ο Στανίτσας έλεγε ότι στις δοξολογίες, λέει, τι να κάνω, λέει, οι δοξολογίες είναι τόσο ωραίες που δεν μπορείς να επέμβεις και τίποτα. Και όντως είδατε, δεν πείραξε ειδικά τις δοξολογίες. Τώρα, ό,τι έπιασε στο χέρι του, ό,τι έπιασε όμως, το έκανε τόσο ωραίο που λες άξιζε τον κόπο. Υπάρχουν όμως τώρα, για να πούμε και έτσι την αλήθεια, υπάρχουν και συνθέτες, πρωτοψάλτες, οι οποίοι παίρνουν εδώ, παίρνουν από εκεί, παίρνουν από εδώ και μετά παρουσιάζουν κάτι ότι είναι δικό τους και δεν έχει καμία ομορφιά. Εντάξει, το έχουν φτιάξει σύμφωνα με τις δικές τους δυνατότητες, ναι, αυτό το μάθημα. Και δεν μπορεί άλλος να το ψάλει. Και δεν μπορεί και άλλος δεν μπορεί να το ψάλει και δεν είναι και σωστό, ας πούμε, να λέμε, να οικειοποιούμε ένα μάθημα αλλουνού που βάλαμε δύο τις γραμμές. Εκείνος ποτέ δεν έλεγε. Έλεγε αντιγραφή, διασκευή, επεξεργασία, κάτι τέτοια. Αλλά να έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις αυτό. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι όλες οι διασκευές εισαγωγικά οι οποίες έχει κάνει ο Άρχοντας, ο Θρασίβουλος Στανίτσας, ήταν όλες ακριβώς εκεί που έπρεπε και όσο έπρεπε. Ακριβώς. Δεν έφευγε από το πατριαρχικό ύφος. Δεν έφευγε. Διότι όταν ανέλαβε και έγινε άρχον, τον ρώτησαν πώς αισθάνεσαι σήμερα που έγινες άρχον. Και λέει, με κυνηγούν, λέει, 100 πατριάρχες και 100 πρωτοψάλτες πριν από μένα. Και πρέπει να είμαι, αισθάνομαι, λέει, σαν να με κυνηγούν, να είναι από πάνω μου, να με προσέχουν, να με βλέπουν. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει. Είχε συνέστηση ότι τη θέση που είχε. Oh.
Το 2012, μετά από επιστολή Μαραθώνος στον Πατριάρχη, επειδή ήταν περιφερειάρχης, ζήτησε να πάρω το χρήσμα του Άρχοντος. Εκείνος δηλαδή έγραψε την επιστολή, μια εξαίρετη επιστολή την έχω, και έτσι έστειλα στο Πατριαρχείο όλη μου τη δραστηριότητα με τους ψηφιακούς δίσκους, τις εκδηλώσεις που έκανα, το βιογραφικό, όλα αυτά, ένα ντοσιέ τόσο, και το διάβασαν από ό,τι ξέρω και αποφάνθησαν να μου δώσουν το οφήκιο του Άρχοντος. Είχα πάει τον Απρίλιο νομίζω στην πόλη και τον Βαΐων έγινε ο χρησμός, οπότε φέρω και το τίτλο. Επειδή καμιά φορά ο κόσμος ίσως δεν καταλαβαίνει, ακούνε άρχον πρωτοψάλτης, άρχον υμνοδός ή άρχον μουσικοδιδάσκαλος. Τι ακριβώς είναι αυτή η τιμητική διάκριση του Πατριαρχείου? Η μόνη, το μόνο οφήκιο που αναφέρεται σε ψαλτική είναι Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης. Είναι η περιφέρεια, ξέρετε, που είναι στο πέρα. Είναι η πρώτη αρχιεπισκοπή που ιδρύθηκε. Εκεί λοιπόν όλοι, και ο Ταλιαδόρος και ο Καραμάνης, όλοι αυτοί, και ο Αγγελόπουλος ακόμη, έχει πάρει του Άρχοντος Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης. Mm. Τώρα, οι άλλοι τίτλοι, Μαΐστορ, Πρωτομαΐστορ, Υμνοδός, αυτοί είναι ορισμένοι τίτλοι, βέβαια έχουν σχέση με την ψαλτική, αλλά δεν ξέρω, έχω την εντύπωση και το έχω συζητήσει κιόλας. Ας πούμε, ο πρωτομαΐστορ ήταν κάτι σαν δικηγόρος. Μάλιστα. Του Πατριαρχείου, δηλαδή σε αυτά τα θέματα. Τώρα, υμνοδός εννοείται βέβαια ότι ψάλλει έτσι. Ο δάσκαλος ο Παϊκόπουλος έχει του μουσικού διδασκάλου. Αυτό είναι ακόμη πιο καθαρό. Αυτό που καμιά φορά γράφουμε τις μεγάλες του Χριστού Εκκλησίας, αυτό αφορά το Πατριαρχείο μόνο. Αφορά μόνο τον πρωτοψάλτη που είναι στο Πατριαρχείο.
Και μια που το αναφέρετε, να φανταστείτε, ο Πατριάρχης όταν έστειλε το πιτάκιο αυτό στο Μαραθώνος και τα λοιπά, και έγραψε και ένα σημείωμα, γιατί είχε γράψει να μου δώσουν το του άρχοντος της μεγάλης του Χριστοεκκλησίας. Ενώ αυτό δίδεται και το διευκρινίζει σε ένα σημείωμα που είχε στείλει, ότι αυτό το δίνουμε μόνο στους πρωτοψάλτες του Πατριαρχικού Ναού. Που έχουν υπηρετήσει στον Πατριαρχικό Ναό. Ναι, εφόσον έχεις υπηρετήσει ναι. εκεί. Εντάξει, καλά είναι και αυτά τα οφήκια, αλλά δίδονται και λίγο έτσι... Πάντα ή τώρα τελευταία εννοείται. Τελευταία. Πάντα δεν... Ποιοι είχαν. Είχαν οι τρεις επάνω Θεσσαλονίκης. Ήτανε λίγοι, ναι. Εντάξει, είναι μια ανταμοιβή για αυτό που προσφέρει κάποιο. Αυτό γιατί όταν είχα πάει στη Μονή Ξενοφόντος, στην τράπεζα, ήμασταν πάλι άρχοντες εκεί και δίπλα μου ήταν ένας νεαρός με αυτό και τον ρώτησα, δεν τον ήξερα, λέω, μου λέει, είμαι άρχον, τι τίτλο έχει, άρχον μαΐστορ. Μαΐστορ, λέω, πού ψένετε, σε ποια εκκλησία, όχι, μου λέει, δεν είμαι, εγώ είμαι, λέει, αρχιτέκτον. Έκανε κάποια εργασία, κάποιο αυτό, και ο Πατριάρχης του το απένιμε σαν ευγνωμοσύνη κτλ. Είναι αυτοί οι τίτλοι οι οποίοι έχουν την αξία τους, εννοείται, γιατί δεν τα δίνει το Πατριαρχείο έτσι. Σίγουρα. Τα δίνει σε άτομα που το δικαιούνται. Αλλά στην ψαλτική, κατά τη γνώμη μου, είναι μόνο αυτή η Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολης. Μουσική μέλισσα. Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, Πατέρα Νεόφυτο.